Οδηγείται ο Ταλέων και όλα έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Ανεμοστρόβιλος, ο οποίος στήθεται αμέσως στην πρωτοπορία για να οδηγήσει μπροστά από τον Σεμπάστιαν, ο οποίος τοποθετείται στη δεύτερη θέση και στην τρίτη. Η Χαλένα, ο Ταλέων τώρα βελτιώνεται για να περάσει αυτός τρίτος από τη Χαλένα. Συνέχεια είναι η Μίνι Τάρα, στη εσωτερική Μισταυρούλα. Και πιο πίσω η Κιβωτός με Κορσάρο Λάιν και τελευταία την ανασέψη των 800 μετρών στην πρωτοπορία. Βρίσκεται ο Ανεμοστρόβιλος και ακολουθείται από πολύ κοντά από τον Σεμπάστιαν και τον Ταλέον. Συνέχεια είναι η Χαλένα με Μισταυρούλα και Κορσάρο Λάιν με Κιβωτό ύψος των 5-600 μέτρων. Περνά ο Σεμπάστιαν στην πρωτοπορία τον Ανεμοστρόβιλο. Ταλέον θέλει να ελέγξει τώρα το ρυθμό και είναι ήδη σε απόσταση αναπνοής από τον Σεμπάστιαν. Συνέχεια παραμένει ο Ανεμοστρόβιλος και η Μισταυρούλα που ξεκίνησε το καλό ανέβασμά της τώρα και είναι στην τέταρτη θέση με τον Ταλέον. Να φαίνεται να ελέγχει τον Σεμπάστιαν με την είσοδο ανάλογο στην ευθεία. Το καλό finish φαίνεται ότι θα το κάνει η Μισταυρούλα, η οποία περνά στην τρίτη θέση με τον Ταλέον να έχει αποσπαστεί τώρα τον αντιπάλον του και είναι στα 4 μήκη μπροστά από τον Σεμπάστιαν που ακολουθεί στη δεύτερη θέση πιο πίσω. Τρέχει από την τρίτη θέση η Μισταυρούλα με τον Ταλέον σε ρυθμό εύκολο και πάλι θα κερδίσει πάρα πολύ εύκολα την υποδρομή ενώ συμπληρώνει καθαρά το δίδυμο Σεμπάστιαν, Μισταυρούλα και Χαλένα. Βλέπουμε τον Ταλέον να επιβεβαιώνει τον τίτλο του μεγάλου φαβορή της συνάντησης, να κερδίζει πάρα πολύ εύκολα και πάλι. Ενώ από τότε το outsider, το τελευταίο outsider, το τελευταίο φαβορή μάλλον, σε βάση θα συμπληρώσει καθαρά το δίδυμο, Μισταυρούλα στην τρίτη θέση. Βλέπουμε εδώ μόλις τερματίζει η Μινιτάρα.